Καλησπέρα. Πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω μαζί σας τη συζήτηση. Είναι νομίζω πρωτοφανές έτσι το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο επιχειρήσεις καλούνται να δώσουν τον αγώνα της επιβίωσης και εσείς από την πλευρά σας ως πρόεδρος του Συνδέσμου κάνατε προημερών μια ηχηρή παρέμβασή σας αναφερόμενη στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες της περιοχής μας και φυσικά σε ολόκληρη την χώρα μετά και τον πόλεμο που ξέσπασε στην Ουκρανία, διότι δεν ήταν λίγα τα προβλήματα που προηγούνταν. Ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα που προηγούνταν. Ήμασταν βαθιά μέσα σε μια ενεργειακή κρίση. Ο κόσμος το κατάλαβε όταν άρχισε να παίρνει κάποιους παλαβούς λογαριασμούς ρεύματος, οι οποίοι άρχισαν να έρχονται από το τέλος του χρόνου. Και έγινε προφανές σε όλους πια, και στο καλάθι της νοικοκυράς, στα σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια, μια τάση για άνοδο των τιμών σε πολύ εμφανές επίπεδο, όχι μαλακά πράγματα δηλαδή. Αυτό εμείς οι επιχειρήσεις το ζούμε από πέρσι το καλοκαίρι, γιατί σε εμάς η ενέργεια είναι καθημερινή και οι λογαριασμοί μας έρχονται μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει απαράβατα. Και πρέπει να κάνουμε και τους προϋπολογισμούς μας, να ξέρουμε τι γίνεται, τις τιμολογήσεις μας. Το όλο πρόβλημα δεν ήταν μόνο στο ενεργειακό, αλλά και στις αλυσίδες προμήθειας, γιατί υπήρχε πρόβλημα προμήθειας πολλών πραγμάτων, ειδικά τεχνολογίας. Όποιος έχει προσπαθήσει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο ξέρει ότι ούτε ξέρει πότε θα το παραλάβει. Θα το παραλάβει ακριβώς μεγάλες οι καθυστερήσεις. Έτσι. Ναι. Φανταστείτε τώρα μία βιομηχανία η οποία χρειάζεται ανταλλακτικά, η οποία θέλει να προχωρήσει με τις επενδύσεις της, η οποία έχει ένα πρόβλημα και περιμένει, πώς περιμένει να έρθει ένα υλικό, να δει τι τιμές θα έχει οι πρώτες ύλες, οι δεύτερες ύλες, η ενέργειά της. Αυτό πριν αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα. Και τώρα πραγματικά μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα. Μιλάμε πραγματικά για έναν εφιάλτη. Αναρωτιόμαστε αν έχει μείνει όρθιος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, προϋπολογισμός οποιασδήποτε επιχείρηση σήμερα που μιλάμε. Όχι βέβαια. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να γίνει προϋπολογισμός. Μάλιστα. Όπως δεν μπορούν και τα ίδια τα σπίτια. Κάθε νοικοκυριό έχει ένα προϋπολογισμό, έτσι, έχει ένα κουμάντο. Διότι προϋπολογίζω σημαίνει ότι έχω μπροστά μου τα δεδομένα με σαφήνεια για να κάνω ένα προϋπολογισμό. Αυτό μας λέτε. Τώρα πια είναι όλα στον αέρα. Είναι όλα στον αέρα. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, είναι όλα στον αέρα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε πού πάνε τα τέσσερα. Ο πολύς ο κόσμος αυτή τη στιγμή βλέπει τη μεγάλη διαφορά στο βενζινάρι. Ναι. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Γιατί όταν αρχίσουν, υπολογίζουμε γύρω στον Απρίλη, να βγαίνουν οι λογαριασμοί ρεύματος, οι καινούργοι, να ξαναφορτώνουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ με φρέσκια παραγωγή, τότε πραγματικά εκεί τα προβλήματα θα είναι γιγαντιαία, τεράστια. Τεράστια. Και μιλάω τώρα για τον πολύ τον κόσμο, για τους πολίτες. Τώρα για εμάς τις επιχειρήσεις είμαστε σε μια κατάσταση πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Απελπίζεσαι και σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχετε είναι τρομακτικό. Οι επιχειρήσεις. Είναι θέμα. Τι να σας λέω τώρα. Έχετε περάσει από πολλά έτσι προβλήματα, έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν οι επιχειρήσεις, αλλά πραγματικά, κυρία Κολιοπούλου, όπως μιλάτε τώρα, τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιείτε για να περιγράψετε όσο μπορείτε προς τα έξω την κατάσταση που βιώνετε, δεν τους έχετε ξαναχρησιμοποιήσει στο παρελθόν.
Όχι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα στην κρίση, στην πτώχευση, στα capital controls, στην προσπάθεια για την ανάκαμψη, σε ένα ξεκαθάρισμα της αγοράς μεγάλο που έγινε, διότι επιχειρήσεις που ήταν πιο αδύναμες δυστυχώς κλείσανε, αφήσαν και φέσια, κατάφερε η αγορά να τα απορροφήσει αυτά τα πράγματα, τα κόκκινα δάνεια, πάρα πολλά θέματα. Έρχεται ο κορονοϊός, κάνει και αυτό στη ζημιά του. Και τώρα που λέμε να πάρουμε τα πάνω μας, λέμε να προχωρήσουμε, πέφτει χρήμα, πάρα πολλά προγράμματα για επενδύσεις υπάρχουν, έρχεται αυτό και πραγματικά τα φέρνει όλα ανάποδα. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο πρόβλημα και μιλάμε ότι θα παίξει πάρα πολύ ρόλο αυτό το πρόβλημα στο πόσες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν. Είμαστε δηλαδή, λέτε, σε αυτό το σημείο, έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα που λέτε ποιοι θα αντέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Λυπάμαι που το λέω. Λυπάμαι που το λέω, πραγματικά. Αγαπάω πάρα πολύ την παραγωγή, αγαπάω πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους συναδέλφους μου. Έχω μεγάλο έρωτα για το επιχειρήν και τη βιομηχανία και πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι τόσο απελπισμένη. Λυπάμαι που το λέω, έτσι. Λαμβάνετε ήδη μηνύματα για μείωση παραγωγής, για επικείμενα λουκέτα, ενδεχομένως για πωλήσεις εργαζομένων. Όλα είναι στο τραπέζι. Όλα είναι στο τραπέζι. Κοιτάξτε, εάν δεν μπορεί μια επιχείρηση, πρώτα απ' όλα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Η ακρίβεια στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, απορροφάει τεράστια ρευστότητα. Εγώ έχω ξαναπεί με την προηγούμενη κατάσταση, έτσι όπως ήμασταν σε μια ενεργειακή κρίση, ότι περιμένω να υπάρχει δυσκολία στη ρευστότητα και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Mm-hmm. Και ήμουν λίγο Κασάνδρα, ξέρετε. Είναι κατάρα να είναι κανείς Κασάνδρα, αλλά λόγω της εμπειρίας μου και των πολλών ετών που είμαι στο κουρμπέτι, θεωρώ ότι μπορώ να δω κάποια πράγματα και να διαβάσω μέσα από τις γραμμές. Αυτή τη στιγμή, τι να σας πω, πραγματικά, όποιο και να... είμαστε μουδιασμένοι πρώτα απ' όλα, έτσι ακόμα, γιατί είναι λίγες ημέρες, υπάρχει ένα μουδιασμά, μια κατάπληξη και τεχόμαστε μεταξύ μας. Αλλά η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Θεωρείτε ότι μπορούν να υπάρξουν λύσεις, καταρχάς σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση, αυτούς τους τεράστιους λογαριασμούς, τους οποίους καλείστε να αντιμετωπίσετε και όπως λέτε, σας τρώνε μεγάλο ποσοστό της ρευστότητας. Αυτό μπορεί να επιληθεί, υπάρχει τρόπος, έχετε κάνει προτάσεις ως προς αυτό? Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι κάπου υπήρχε ένας εφησυχασμός ότι όλη αυτή η ιστορία θα τέλειωνε σιγά σιγά μέχρι το καλοκαίρι. Στην αρχή ήταν μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, άντε μέχρι το καλοκαίρι θα υπήρχε μια εξισορρόπηση στις τιμές ενέργειας και κάπως θα υπήρχε μια, βεβαίως δόθηκε σοβαρότατη επιδότηση και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, όπου για το κράτος πραγματικά ήταν ένα πολύ μεγάλο κονδύλι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο προχώραγε ο χρόνος και ακρίβαινε η ενέργεια, τώρα πια φαίνεται σαν ασπιρινούλα στον καρκίνο, ένα απλό τσιρότο σε μια τεράστια αιμορραγία. Βλέπουμε, σαφώς ανησυχεί η κυβέρνηση, δεν το συζητώ. Είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, τι να σας πω τώρα, όλοι, από τον πιο πλούσιο μέχρι τον πιο φτωχό, από τον επιχειρηματία και τον εργοδότη στον άνεργο, οι πάντες, τον συνταξιούχο, οι πάντες. Όλοι είμαστε στο ίδιο πρόβλημα. Όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει σοβαρά βήματα, να το παίρνει πάρα πολύ σοβαρά και να κάνει σοβαρά βήματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Άμεσα.
Δεν υπάρχουν περιθώρια, λέτε, καθόλου περιθώρια. Κανένα περιθώριο. Κανένα περιθώριο δεν υπάρχει. Και στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να το συζητάνε και να το ψιθυρίζουν και να το βγάζουν λιγάκι, να το μήπως γίνει κάτι, μήπως γίνει αυτό το ομόλογο, το ευρωομόλογο. Ξέρετε πόσο χρόνο χρειάζεται για να εκδοθεί ένα ομόλογο. Δεν είναι αστεία, δεν το λες και το κάνεις αύριο. Μάλιστα. Δεν είναι μια επιταγή που τη γράφεις και έφυγε από το τσέκ σου. Είναι σοβαρό. Το θέμα είναι όμως ότι έχει καταλάβει και η Ευρώπη το πρόβλημα. Έκανε σαν να μην ήξερε ότι δημιουργούμε ένα πρόβλημα με τη Ρωσία και ότι θα δημιουργούσε τόσο μεγάλα προβλήματα ενεργειακά στην ίδια την Ευρώπη. Δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές μένω κατάπληκτη. Σε κάτι που είναι τόσο διαφανές, ξαφνικά θυμηθήκαμε ότι με ένα γιγαντιμένο μας προμηθευτή τα έχουμε σπάσει. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα αυτά, και το ότι φτάσαμε μέχρι εδώ είναι σοβαρό, και αυτή η φρίκη που συμβαίνει στην έρημη του Ουκρανία είναι εξαιρετικά σοβαρή, το ανθρωπιστικό κομμάτι, το γεωπολιτικό κομμάτι, όλα δηλαδή πραγματικά έχουν έρθει καπάκι. Έχουν έρθει όλα ανάποδα. Και βεβαίως η επόμενη μέρα, όπως είπα και στο άρθρο μου, θα είναι ένας άλλος κόσμος. Πραγματικά ανησυχούμε με αυτά που μας λέτε, έτσι κι αλλιώς την καταγράφουμε παντού την εικόνα σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας και μέσα από ρεπορτάζ καθημερινά. Ο πόλεμος τώρα στην Ουκρανία τι πρόσθετα προβλήματα έχει δημιουργήσει για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της στερεάς Ελλάδας, κυρίως όσες έχουν σχέση εισαγωγών-εξαγωγών με Ρωσία και Ουκρανία, κυρία Κολιοπούλου? Επιλέξαμε να βάλουμε τα νούμερα των εξαγωγών και των εισαγωγών που έχουμε από την Ελστάτ. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι επειδή πολλές επιχειρήσεις έχουν έδρα την Αθήνα, τα νούμερα, εμείς βάλαμε τη Θεσσαλία και τη Στερεά, προσπαθώντας να εκπροσωπήσουμε τις δύο αυτές περιφέρειες. Όμως, εάν σκεφτούμε ότι πάρα πολλές επιχειρήσεις των περιοχών μας έχουν την έδρα τους στην Αθήνα και καταγράφονται πολλά από αυτές τις εισαγωγές στην Αθήνα, θέλω να σας πω ότι τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Μάλιστα. Μπορείτε ενδεικτικά, έχετε κάποια πρόχειρα να μας δώσετε έτσι ενδεικτικά μια εικόνα του τι θα μεταφραστεί? Κοιτάξτε, να δείτε, είναι γύρω στα 250 εκατομμύρια εισαγωγές, ειδικά από μέταλλα από τη στερεά Ελλάδα και λιγότερα από τη Θεσσαλία, παρόλο που σας λέω. Αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα πραγματικά τα νούμερα. Mm-hmm. Με την Ουκρανία λιγότερα. Έχουμε και εξαγωγές στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Πάλι εξαγωγές μπορεί να μην γράφονται από Θεσσαλία Στερεά, αλλά να περνούνται από Αθήνα. Γιατί θεωρώ ότι όλοι μας ξέρουμε επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν εμπόριο με τη Ρωσία. Αγροδιατροφικά που πηγαίνουν στη Ρωσία. Ξέρετε, αν κοιτάξετε γύρω-γύρω και ρωτήσετε, θα δείτε ότι υπήρχε μια έκθεση, ήταν πελάτης, έτσι. Και το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ειδικά μέταλλα, τα οποία είναι δύσκολο να τα βρεις. Η Ρωσία και η Ουκρανία ειδικά η Ουκρανία, είναι απίστευτα πλούσιο κράτος από μεταλλεύματα και από φυσικούς πόρους. Απίστευτο. Οπότε καταλαβαίνετε, επίσης, η Ρωσία και η Ουκρανία μαζί, μεγάλοι σιτοβολώνες. Εκεί βγαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό ηλιελαίου. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δηλαδή υψηλής φιλοσοφίας και άγνωστα προϊόντα. Ναι, ακριβώς. Την ίδια την καθημερινότητά μας μέσα πραγματικά. Τώρα τελειώσαν. Αυτές τελείωσαν οι σχέσεις. Άντε να βρεις τώρα καινούριο προμηθευτή σε όλη αυτή την κατάσταση και σε όλη αυτή την έλλειψη που υπάρχει. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο να βρεις ένα καινούριο προμηθευτή, ειδικά όταν θέλεις ποσότητες, έτσι. Λογικό ακούγεται όπως το λέτε. Τώρα, κυρία Κολιοπούλου, μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικά περιβάλλον, θεωρείτε, εκτιμάτε, διαβλέπετε ότι μπορεί να κινδυνεύσουν και επενδυτικά σχέδια, να μην υλοποιηθούν κάποιες επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί? Σίγουρα θα πάνε πάρα πολλά προς τα πίσω.
Θέλω να ελπίζω πραγματικά ότι όχι, δεν θα ακυρωθούν, δεν θα ματαιωθούν, αλλά σαφέστατα θα έχουν αργοπορίες και θα πάνε προς τα πίσω. Μάλιστα. Στην καλύτερη περίπτωση θα πάνε προς τα πίσω. Ξέρετε, μια επιχείρηση όταν είναι σε φάση επενδύσεων είναι και πιο ευάλωτη. Ειδικά μια μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί πιο πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στον τόπο μας, είναι μικρομεσαίες. Εκείνη την ώρα λοιπόν ασχολείσαι με την επιχείρηση, έχεις βάλει πολύ προσωπικό σου και πάρα πολύ και χρήμα και χρόνο και ασχολία στην καινούργια επένδυση. Κάπου είσαι πιο αδύναμος στη δουλειά που ήδη κάνεις για να μπορέσεις να βάλεις, να χτίσεις, να φτιάξεις, να κάνεις μια καινούργια ώρα, ένα καινούργιο προϊόν. Στρέφεται η προσοχή προς τα εκεί, όπου κάπου γίνεται λίγο πιο ευάλωτη η επιχείρηση, έτσι. Εάν αρχίσεις και τρως φαλιάρες την ώρα που κάνεις όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι σε βρίσκει σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια ευάλωτη στιγμή. Ακριβώς, γιατί παίρνεις ένα ρίσκο σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Παίρνεις ένα ρίσκο να προχωρήσεις, να κάνεις κάτι καινούριο. Επειδή δεν θέλω να σας απελπίσω, ούτε θέλω να είμαι Κασάνδρα και μόνο με κακά νέα, εγώ πιστεύω ότι έχουμε σαν λαός, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Θα το περάσουμε κι αυτό. Θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Πραγματικά θα χρειαστεί πάλι να κάτσουμε κάτω και να βγάλουμε πάλι λαγούς και άσους από τα μανίκια μας και από τα καπέλα μας. Έχουμε μάθει σε αυτά. Βλέπουμε αυτούς τους έρμους ανθρώπους οι οποίοι μείνανε εν μία νυχτή χωρίς σπίτια, χωρίς τίποτα, χωρίς πατρίδα. Εμείς έχουμε την πατρίδα μας, έχουμε τα σπίτια μας, έχουμε ένα στον άλλον και θα κάτσουμε κάτω και θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να επιβιώσουμε όλοι μαζί όσο το δυνατόν, πραγματικά. Γιατί τώρα θέλει πραγματικά, είμαστε σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και δουλειάς. Μάλιστα. Λέτε όμως ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Θα τα καταφέρουμε, ναι. Θα τα καταφέρουμε. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, με αυτό θα κλείσουμε. Κυρία Κολιοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.